Γεια σας παιδιά! Σήμερα αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο σχετικά με 5 ενδιαφέροντα facts για τη Βόρεια Κορέα, όπως μου ζητήσατε. Έχω ήδη ανεβάσει 3 ενδιαφέροντα facts στα shorts, στο Instagram και στο TikTok, οπότε μπορείτε να δείτε τα υπόλοιπα εκεί. Και αν έχεστε από εκεί, καλώς ήρθατε. Θα καλύψουμε κάποια θέματα όπως τι γίνεται μέσα στο κράτος, μπορούν να φύγουν από τη χώρα, τι γίνεται αν είσαι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, υπάρχει ανάπτυξη, μπορεί ένας Βόρειο Κορεάτης να ταξιδέψει από μια περιοχή σε άλλη. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε τις απαντήσεις. Πρώτον, απαγορεύεται να φύγεις από τη χώρα. Νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο απαγορεύεται. Στην Κορέα υπάρχει ένα πάρα πολύ αυστηρό κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο όμως είναι ελεγχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι η Βόρεια Κορέα προσπαθεί γενικά να έχει όλους τους πολίτες σε μία χώρα, να έχουν μία κοινή γνώμη και μία αταλάντευτη πίστη προς τον ηγέτη τους. Πιστεύουν ότι όλη η οικογένεια του Κιμ είναι σαν θεοί και ότι η Βόρεια Κορέα είναι η καλύτερη χώρα σε όλο τον κόσμο. Για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή την κοινή γνώμη και να μπορούν να ελέγχουν όλο αυτό το κόσμο, εννοείται πως απαγορεύουν τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω, να έχουν επαφή με τον κόσμο και γενικά να λαμβάνουν πληροφορίες. Η επίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος διαφεύγει από τη Βόρεια Κορέα είναι τεράστια, όχι μόνο για αυτόν αλλά και για όλη του την οικογένεια. Και οι επιπτώσεις είναι φυλάκιση, ένταξη στο στρατό εργασίας, ακόμα και εξόδους. Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δραπετεύουν από εκεί? Και η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν Βορειοκορεάτες οι οποίοι δραπετεύουν, έχουμε πάρα πολλές ιστορίες και παλιότερα και πρόσφατα. Ο πιο δύσκολος τρόπος να δραπετεύσεις από τη Βόρεια Κορέα είναι να έρθεις απευθείας προς τη Νότια Κορέα μέσω DMZ. Ο πιο γνωστός τρόπος δραπέτευσης είναι να φύγεις από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίνα μέσω broker, να πληρώσεις δηλαδή κάποιον ένα τεράστιο ποσό, ο οποίος θα σε βοηθήσει μέσω εμπορευμάτων που γίνονται με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα, να μπορέσει να μπεις κάπως εκεί και να μπορέσει να πας και να φτάσεις στην Κίνα με τα πόδια. Και μετά από την Κίνα να πάρεις ένα αεροπλάνο και να έρθεις και να φτάσεις στη Νότια Κορέα. Άλλες ιστορίες τραγικές είναι ότι υπήρχαν κάποιες εκκλησίες στη Νότια Κορέα οι οποίοι βάζανε το σχήμα του σταυρού για να μπορέσουν να φτάσουν και να μπουν και να σου βοηθήσουν στην δραπέτευση, αλλά εννοείται ότι η Βόρεια Κορέα είχε βάλει παγίδες και είχαν βάλει αντίστοιχα και εκείνοι ένα σήμα του σταυρού για να μπορέσουν να έρχονται από εκεί και να τους πιάνουν και να τους παίρνουν πίσω. Δεύτερον, για να ταξιδέψεις από μια περιοχή της Βόρειας Κορέας στην άλλη, χρειάζεσαι ειδική άδεια. Νομίζω αυτό μας θυμίζει κάπως τις εποχές που είχαμε το κορονοϊό, αλλά ναι, ακριβώς έτσι είναι στη Βόρεια Κορέα. Αν θες να πας από μια περιοχή στην άλλη, χρειάζεσαι ειδικό έγγραφο το οποίο σου επιτρέπει να μετακινηθείς. Γι' αυτό το λόγο η μετακίνηση στρατιωτών είναι λίγο πιο εύκολο, είναι λίγο πιο λογικό, ενώ οι απλοί άνθρωποι επιτρέπεται να φύγουν πιο πολύ σε περιπτώσεις στην οποία μια οικογένειά τους, ένας μέλος της συγγένειά τους, είναι άρρωστη κτλ. Το πιο γνωστό μέσο μετακίνησης είναι το τρένο, μόνο που αυτό το τρένο λόγω της φτωχής εγκατάστασης του σιδηρόδρομου πολλές φορές δεν έχει ενέργεια να ξεκινήσει και να συνεχίζει να κάνει μεγάλα ταξίδια, γι' αυτό ακόμα και ένα ταξίδι 2 με 3 ωρών καταλήγει να γίνεται 10 ώρες επειδή πέφτει το ρεύμα. Γι' αυτό αν θυμάστε υπάρχει αυτό το δράμα το οποίο με τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα, νομίζω ξέρετε ποιο λέω. Εκεί υπάρχει μια σκηνή όπου σταματάει το τρένο για αυτό που να βγουν έξω. Αυτό ακριβώς είναι μια πραγματικότητα εκεί στη Βόρεια Κορέα. Τρίτον, αν είσαι πάρα πολύ όμορφη, μπορείς να επιλεχθείς από την ομάδα απόλαυσης του ηγέτη. Μία από τις δραστηριότητες του κράτους της Βόρειας Κορέας είναι να βρούνε όμορφες κοπέλες του κράτους, οι οποίες θα ενταχθούν σε μία από τις τρεις ομάδες απόλαυσης του ηγέτη. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι εξής. Η πρώτη ομάδα είναι ομάδα απόλαυσης, δεύτερον είναι μασάζ και φυσικής θεραπείας και τρίτον μουσικής και τραγουδιού. Όταν μια κοπέλα, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, επιλεχθεί από το κράτος, η αρμοδιότητα των δασκάλων και των καθηγητών είναι να κοιτάνε το παιδί και να το προσέχουν πάρα πολύ αυστηρά, έτσι ώστε να μην έχει καθόλου τραυματισμούς, να μην μπλέξει με προβλήματα, να είναι εννοείται παρθένα, να μην έχει ουλές και γενικά να την προστατεύσουν να μείνει γνή μέχρι να φτάσει τα 16 έως 17 χρόνια της ζωής της. Όταν φτάσει 16 με 17, το κράτος την παίρνει για να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα εξυπηρέτησης. Εννοείται, όλη η οικογένειά τους το θεωρούν μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα που μπορεί το παιδί τους να μπορεί να ενταχθεί και να υπηρετήσει το κράτος. Γι' αυτό ακόμα και η γυναίκα του Kim Jong-un, να ξέρετε ότι ήταν κανονικά τραγουδίστρα, μέρος της τρίτης ομάδας τραγουδιστών και μουσικών, η οποία έχει πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση και άρεσε πιο πολύ τέλος πάντων στο Kim και γενικά έγινε η γυναίκα του. Αλλά εννοείται πως αυτή δεν είναι η μόνη γυναίκα του, αλλά επίσημα αυτή είναι. Τέταρτον, η Βόρεια Κορέα έχει ουρανοξύστες, αλλά μη λειτουργικούς. Ο δικτάτορας Kim Jong-un
και Kim Jong-un έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα να χτίσουν μια πόλη, την Pyongyang, και να φαίνεται πάρα πολύ ανεπτυγμένη με τεράστιους ουρανοξύστες κτλ. Όμως, η έλλειψη τεχνολογίας και οι φτωχές εγκαταστάσεις κάνουν αδύνατον το ρεύμα και την ίδρυυση να φτάνει στους τελευταίους ορόφους των ουρανοξυστών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι μένουν στο τελευταίο όροφο δεν έχουν πρόσβαση στο ρεύμα, δεν έχουν πρόσβαση στην ίδρυυση και πάρα πολλές φορές λέει πρέπει να κατεβαίνουν από τον όροφό τους και να μαζεύουν νερά σε κουβάδες για να μπορέσουν να κάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Πέμπτον, παρελάσεις. Νομίζω όλοι μας έχουμε πετύχει μια φορά, έστω και μια φορά, κάποια βίντεο της Βόρειας Κορέας που κάνουν τις παρελάσεις, οι οποίες είναι άψογες και είναι πραγματικά τρομακτικά τέλειες. Τι και αν όμως σας πω ότι πραγματικά αυτοί οι Βορειοκορεάτες υποφέρουν πάρα πολύ σε αυτούς τους 6 μήνες πάρα πολύ αυστηρής εκπαίδευσης, όπου δεν τους δίνεται σωστό φαγητό και λόγω του υποσιτισμού και του αυξημένου στρες, επειδή για να έχουν σωστές κινήσεις βάζουν βελόνες στα ρούχα τους για να έχουν τη σωστή φόρμα, πολλές γυναίκες σταματάει ακόμα και η έμεινος ρίση τους από όλη αυτή την εκπαίδευση. Και εννοείται πως ο στόχος της παρέλασης είναι να δείξουν πόσο δυνατό είναι αυτό το κράτος και πόσο αυστηρό είναι και πόσο οργανωμένο, μόνο που στην πραγματικότητα οι άνθρωποι υποφέρουν πάρα πολύ. Αυτά ήταν κάποια 5 ενδιαφέροντα φάξια σχετικά με τη Βόρεια Κορέα. Ελπίζω να σας κάλυψα κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσατε να είχατε. Όλες αυτές οι πληροφορίες εννοείται υπάρχουν στο διαδίκτυο από μαρτυρίες Βορειοκορεατών οι οποίοι έχουν ξεφύγει από εκεί. Αν σας άρεσε οποιοδήποτε μέρος, πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το αναπτύξω περισσότερο ή να σας πω κάποιες άλλες ιστορίες. Ή αν θέλετε να πω και άλλα facts, όχι σχετικά μάλλον με τη Βόρεια Κορέα, ίσως με τη Νότια Κορέα, να μου πείτε στα σχόλια για να μπορέσω να φτιάξω και ένα δεύτερο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Κάντε μου like και subscribe και θα το πούμε σε επόμενο βιντεάκι.